καινούργιο που άνοιξε με τα μπέργκερ. Mm. Που ήρθα και δοκίμασα και είναι. Θάλια. Αδιανόητο, είναι. Το γεγονός ότι έχω ακούσει ότι έχει σουρές οι οποίες περιμένουν γύρω το τετράγωνο για να έρθουν να φάνε σε σένα. Εντάξει, έχει γίνει μια μικρή έτσι παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι περιμένουν πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή, κανονικά... Όχι, δεν το λέω από την άποψη ότι δεν κάνετε καλή δουλειά και περιμένουν ώρα. Μα όμως να το λύσουμε αυτό. Πώς γιατί... το πήρα τελειομανίστη, είναι φοβερό. Το λέω ότι έχει πολύ κόσμο. Από αυτή την άποψη το λέω. Άμα θα πήγες να παραγγείλεις ένα μαγαζί να φας, πόση ώρα θα έκανες? Ένα μισάωρο. Ναι. Εγώ σου λέω ότι αντί για να περιμένεις μετά να φας το φαγητό σου, θα περιμένεις την ουρά. Και από τη στιγμή που παραγγείλεις, σε 3 με 5 λεπτά θα έχεις την παραγγελία σου. Δεν είναι δίκιο? Ναι, αλλά σου ξαναλέω ότι. Γιατί ο χρόνος αναμονής μετράει από τη στιγμή που δώσεις την παραγγελία σου, όχι από τη στιγμή που. Ο άνθρωπος είναι τρελαμένος. Ναι, εγώ ήθελα να πω κάτι πολύ καλό. Ναι. Ότι έχεις πάρα πολύ κόσμο. Έχει, δόξα τω Θεώ, το μαγαζί πάει πάρα πολύ καλά και το ένα και το άλλο, όλα πάνε καλά. Το χέρι που το έκοψε. Σήμερα κόπηκα. Πώς? Καθάριζα καρύδες. Καθάριζε καρύδες. Ούτε ο Βασάλος δεν έχει κοπεί που καθάριζε καρύδες και κόπηκες εσύ. Μα προσπαθούσα να σου πω τι πήγα να κάνω. Επειδή όταν έγινε το Survivor στον Άγιο Δομήνικο. Εγώ είχα πάει την προηγούμενη χρονιά. Πριν, στον Άγιο Δομήνικο. Ναι, τυχαία. Ναι. Στον Άγιο Δομήνικο. Και όταν βγαίναμε. Εκεί σε αυτό το μέρος που ήταν τα παιδιά. Δεν ξέρω. Λαστερένας. Στον Άγιο Δομήνικο σε ένα all inclusive ξενοδοχείο και μας γυρνούσαν από εδώ και πέρα. Τέλος πάντων, όταν πήγαινε και έπαιρνε καρύδα, σου κάνανε το κλασικό σύστημα που πιάναν την καρύδα έτσι και είχαν μια χατζάρα και την κάνανε κλακ, 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 κλακ. Και τι. Ναι. Σε δευτερόλεπτα. Και σήμερα το πρωί λέω θα το κάνω κι εγώ αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Κλακ, κλακ, κλακ. Και έφυγε στο χέρι σου. Εντάξει, δεν πειράζει, αλλά το έκανα. Μπράβο, Σπλάκη. Το Survivor θα πήγαινε ω παίκτη. Σ' αρέσει αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι άμα θα πήγαινα σε ένα, να το πούμε, show, reality. Αν είναι που... να πας σε κάτι τέτοιο, θα ναι. προτιμούσα να πάω σε κάτι με σχέση την ειδικότητά μου, τη μαγειρική, προς όπως το πάρον. Όπως και πήγες δηλαδή εννοείς. Ναι, όπως και το MasterChef αυτό ήτανε. Μπράβο. Πώς και αποφάσισες να πας στο MasterChef εσύ, που είσαι ένας πολύ, πολύ ιδιωτικός και κλειστός τύπος και το MasterChef, αν θυμάμαι καλά, είχε και ένα κομμάτι reality με την έννοια ότι μένατε μαζί σε ένα σπίτι, δεν ήταν? Ναι, ναι. Και αυτή την απόφαση πώς και την πήρε, ήταν πολύ κόντρα. Ήταν πολύ σκληροπυρηνικό το πράγμα. Ναι. Ήμασταν 6-7 μήνες εσόκληση σε ένα σπίτι, δεν είχαμε κινητά, δεν είχαμε τηλεόραση. Πεζόταν εκπομπή και δεν ξέραμε τι πεζόταν απ' έξω. Γιατί συγχρόνως γινόταν αυτό το πράγμα. Δεν είχαμε σκέψει ότι είχαμε έναν φύλακα, είχε ένα κινητό και για να πάρουμε ένα τηλέφωνο σε γνωστό μας έπρεπε να το δηλώσουμε, να πάρουμε ένα τηλέφωνο τη βδομάδα και τέτοια πράγματα. Και αν. Πώς και εγώ ήμουν στην Αγγλία τότε και δεν είχα δηλώσει εγώ συμμετοχή. Ένας φίλος μου είχε δηλώσει. Χωρίς να το ξέρεις. Όχι. Με είχε πάρει όταν ήμουν στην Αγγλία, επειδή το MasterChef στην Αγγλία ήταν πολύ στα γκράντε του. Παίρνω τηλέφωνο τον κολλητό μου που τώρα είναι σκηνοθέτης μου στο YouTube. Και στην τηλεόραση. Και την εκπομπή μου στην τηλεόραση και την κάνει αυτή. Σαββατοκύριακο θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Ο Λάκης. Και του λέω, κανένα διαγωνισμό τέτοιο έχει γίνει στην Ελλάδα? Μου λέει, όχι ακόμα. Λέω, πώς και έτσι, δηλαδή διαγωνισμό μαγειρική ούτε ένα? Μου λέει, ναι. Κλείνω το τηλέφωνο και μετά από λίγο καιρό μου λέει, έγινε και σου δήλωσε συμμετοχή. Και με πήραν. Σε καταπίεσε καθόλου, σε δυσκόλεψε το κομμάτι αυτό του εγκλισμού και ότι έπρεπε να μένεις με ανθρώπους που δεν τους ξέρεις και δεν είχες επαφή με το περιβάλλον? Εντάξει, είναι οι άνθρωποι που στο τέλος ειδικά, γιατί στην αρχή είναι πιο εύκολο. Όσο περνάει ο καιρός δυσκολεύει, όσο μένεις με δικούς σου ανθρώπους σε. Που έχετε ένα... πια έρθει κοντά, εννοείς, μετά από τόσο καιρό. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο. Και νομίζω ότι και όλα τα παιχνίδια τύπου show, reality, λειτουργούν κάπως έτσι. Στην αρχή είναι δύσκολα γιατί οι άνθρωποι που δεν κολλάνε στο σύστημα είναι όλοι μαζεμένοι. Καθώς περνάει ο καιρός, οι άνθρωποι που δεν ταιριάζουν τους αποβάλλει το σύστημα από εκεί μέσα. Ναι, οπότε στο τέλος μένουν οι φίλοι, να το πω έτσι, παρέα. Τώρα είσαι στον Sky, είσαι κάθε Σαββατοκύριακο μετά από εμάς ακριβώς, αν θυμάμαι καλά, 5 ώρα. 5 παρατέταρτο. Με το Kitchen Lab. Mm. Αυτό είναι κάτι που ανέκαθεν ήθελες να κάνεις, έτσι όπως το κάνεις τώρα εδώ? Ιδανικά θα σου πω ότι. Όταν έκανα την εκπομπή καθημερινά, αυτό το πράγμα με είχε στεγνώσει. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ πληροφορία και εγώ είχα στεγνώσει από άποψη το ότι ήθελα να δώσω πληροφορία στον κόσμο. Και επειδή ήταν καθημερινό και ήταν 2 με 3 συνταγές, ξέρεις, κάπου κι εσύ θέλεις να δημιουργήσεις, αλλά πια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Ο όγκος των συνταγών που έχω κάνει στην τηλεόραση, άμα υπολογίσεις, είναι 9 χρόνια. Σχεδόν καθημερινά. Άπειρες. Όταν ήμουν στο πρωινό, έκανα 2 συνταγές για ένα καιρό με τον Γιώργο και τη Φέη. Μετά έκανα 1, μετά την εκπομπή αυτή, τις άλλες. Δηλαδή,
Έχω κάνει χιλιάδες συνταγές, οπότε ξέρεις, θέλεις μέρες όντως να κάτσεις να σκεφτείς και να βγάλεις και, και κάτι καινούργιο, βέβαια. Γιατί δεν σου αρέσει να επαναλαμβάνεσαι. Σου είχε δοθεί η ευκαιρία τώρα που είναι Σαββατοκύριακο εκπομπή. Καλά, και... δεν το συζητώ, καμία σχέση. Γιατί το Σαββατοκύριακο είναι για μένα πραγματικά το χαίρομαι. Όταν είναι καθημερινά, ξέρεις. Έχει πιέσει περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Ποιο είναι αυτό που. Ένα στόχος που θέλεις να κατακτήσεις άμεσα. Δηλαδή, γιατί κάνεις συνέχεια, δημιουργείς, φτιάχνεις πράγματα. Τι είναι αυτό που δεν έχεις κάνει ακόμα και θες να το κάνεις πάνω στη δουλειά? Καλά, τώρα πρόσφατα κάναμε το e-shop που ήθελα να το κάνω καιρό και ήταν 2,5 χρόνια δουλειά. Για να κάνεις ένα σωστό e-shop θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ τον κόσμο που μας στηρίζει. Γιατί τόσο καιρό ο κόσμος με ρωτούσε που θα βρει καλά μαχαίρια, καλά ξυλακοπίσω. Άρα είναι μέσα στο site σου και μπορούν να μπουν να ψωνίσουν και να αγοράσουν. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα φτιάχνω εγώ. Δηλαδή τα φτιάχνω όντως όπως πρέπει να είναι για τον κόσμο. Οπότε αυτό το είχα σαν σκοπό. Να σου πω το κομμάτι, το φέτος στρατηγικό στόχο του 18 είναι το κομμάτι της διατροφής. Έχω κι εγώ έτσι περισσότερο ευαισθητοποιηθεί με το θέμα του τι τρώμε. Γιατί έψαξα περισσότερο, τα τελευταία χρόνια ψάχνω πάρα πολύ, γιατί χρειάζεται να το ψάξεις. Άμα δεν το ψάξεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και θέλω πάρα πολύ να στοχεύσω πάνω στην υγιεινή διατροφή και στον τρόπο που πρέπει να τρώει όλος ο κόσμος. Υγιεινό δεν σημαίνει να στερούμε πράγματα. Μαρούλια και μπράβο. Τέτοια, ναι. Σωστά. Και ξέρεις, αυτά όλα τα κομμάτια είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί όντως δεν σου δίνουν πίσω αυτά που προσφέρεις. Παραδείγματος χάρη, άμα κάνω στην τηλεόραση ένα προφιτερόλ με σοκολάτα και όλα τα υπόλοιπα, και θα πάει καλά η εκπομπή και θα το δει ο κόσμος και θα έχεις και feedback από τον κόσμο και ο κόσμος θα φτιάξει συνταγή. Οπότε είναι τρομερό. Άμα θα κάνεις ένα μιλφέιγ με. Τι να σου πω, με διαιτητικά υλικά, με σιρόπι αγάβης και αβοκάντο και όλα τα υπόλοιπα, θα σε κοροϊδεύουν, δεν θα πάει καλά σε νούμερα, δεν θα έχει τόσο. Ναι, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος γενικά έχει μετακινηθεί λίγο σε σχέση με αυτό. Δεν έχει τόσο. Υπάρχει μια μετακίνηση προς υγιεινή διατροφή και σωστή διατροφή. Το βλέπω δηλαδή. Αλλά αυτό και άλλο το ότι ο κόσμος δεν θα το δει και δεν θα το κάνει, γιατί δεν το έχουμε δώσει να καταλάβει πραγματικά το τι ακριβώς είναι. Όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να το κάνουν καταναγκαστικά. Οπότε στόχος μου το 18 είναι πολύ ωραία, με έμεσο τρόπο, πολύ σωστά να προσπαθήσω να πείσω και εγώ τον κόσμο ότι αυτό το πράγμα δεν ήρθε σαν μόδα όπως είναι τα υπόλοιπα, τα παγωμένα γιαούρτια και όλα τα. Ναι, ναι. Είναι μια μόδα που πρέπει να ακολουθήσουμε σε εισαγωγικά για να ζήσουμε σωστά για και εμείς και τα παιδιά μας και όλοι. Οπότε το 18 όλο είναι πάνω. Υγιεινή διατροφή το 18 από τον Άκη Πετρετζίκη, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στον Sky 5 παρατέταρτο Kitchen Lab. Ελάτε μέσα λίγο, αγόρια μου, να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Oh yes, αύριο 2,5 ώρα είναι η τελευταία εκπομπή Σαββάτου για εμάς, έτσι όπως μας βλέπετε. Ναι, πάντα, ναι, πάντα. Είμαστε του Σάββατο. Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε από Δευτέρα... Από Δευτέρα ξεκινάμε τα τετράωρα, οπότε αύριο είναι η τελευταία μας εκπομπή Σαββάτου. Σας περιμένουμε 2,5 ώρα εδώ στον Sky. Μα τι αγόρι, τι χαρούμε, τι μπουκέτο ομορφιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και σε εσάς, αύριο στις 2,5. Πολλά φιλιά, ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Είμαι αλλού, στα αστέρια του ουρανού, στο φως του